Μια εκδήλωση εν ώψη και τη Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Τι αφορά, πότε θα διεξαχθεί και με ποιου όρου και λόγω του κορονοϊού. Όντως, 3 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής, θα γίνει μια εκδήλωση η οποία θα αφορά το ημέρο το ποδήλατο. Θα έχουμε το χωρίσει σε δύο σκέλη. Το ένα θα είναι στατικά ποδήλατα και το άλλο κομμάτι θα είναι μια μικρή ποδηλασία που αφορά τους μικρούς μας φίλους, η οποία θα είναι οριοθετημένη περιοχή για να μπορούν μέσα στο πάρκο να διασχίσουν κάποια εμπόδια και να μάθουν λίγο τη χαρά του ποδηλάτου και πώς να κινούνται μέσα σε οριοθετημένα πλαίσια. Σύμφωνα με τα μέτρα πάντα του COVID, θα υπάρχει ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος θα ελέγξει ό,τι πρέπει για να προστατεύσουμε τους μικρούς μας φίλους και όλους που θα παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα αυτή. Θα υπάρχει ένας κύριος ο οποίος θα είναι πολύ ενημερωμένος με ό,τι έχει να κάνει με το ποδήλατο, το οποίο θα αναλύσει κάποια τεχνικά κομμάτια πάνω στο ποδήλατο. Και θα θέλαμε και εμείς σιγά σιγά να ξεκινήσει ο κόσμος να βγαίνει και να δραστηριοποιείται, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να φτάσουμε στην κανονικότητα που όλοι θέλουμε. Έχουν δηλώσει κάποιες συμμετοχές ήδη, πρέπει να δηλώσουν τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Όχι, επειδή δεν θέλαμε να μαζέψουμε πάρα πολύ κόσμο και να μην αποκλείσουμε κανέναν. Όποιοι θα είναι στο πάρκο εκεί πέρα εκείνη την περίοδο, εκείνοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν. Βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, αλλά όπως ξέρετε δεν μας αφήνουν πάρα πολύ κόσμο και για να μην υπάρχει μεγάλος συνωστισμός, το αφήσαμε πολύ ελεύθερο, να όποιοι είναι εκεί και παρευρεθούν να μπορούν να συμμετέχουν.